και στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη ξανά, γιατί λίγες ώρες αφότου επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος της Τουρκίας, παίρνει τη σκητάλη ο υπουργός Εξωτερικών Μευλούτς Τσαβούσογλου με έμεσες βολές προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το θέμα των F-16. Ακριβώς. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε στα F-16 και είπε ουσιαστικά ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί όρους. Επειδή συζητείται ήδη ότι μπορεί να υπάρχουν όροι να μην πετούν πάνω από τον ελληνικό αέριο χώρο, να μην παραβιάζουν ελληνικό αέριο χώρο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί κάτι τέτοιο. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως μετά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, από τότε ξεκίνησε το ελληνικό και το αρμένικο λόμπι να προσπαθούν να εμποδίσουν την παραλαβή των F-16 και τον εξυγχρονισμό τους από την Τουρκία. Όμως είπε χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν κάποια άλλα λόμπι που λειτουργούν υπέρ της Τουρκίας. Δεν ξεκαθάρισε ποιο λόμπι, ωστόσο φαίνεται ότι και μετά τον Νοέμβριο αυτή η ρητορική θα συνεχιστεί. Πάντως κάτι είχε ξεχάσει να πει στον ΟΗΕ ο Ερντογάν, το θυμήθηκε αφού επέστρεψε στην Τουρκία την Τριπολιτσά. Θυμήθηκε και την Τριπολιτσά. Ναι. Μέσω του Twitter ανέβασε ένα μήνυμα και είπε χαρακτηριστικό ότι δεν ξεχνάει η Τουρκία και δεν θα ξεχάσει ποτέ τη σφαγή της Τριπολιτσάς, όπως λέει ο ίδιος, ο Τούρκος πρόεδρος, που έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2021, στην οποία δολοφονήθηκαν βάναυσα χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρκοι, Αλβανοί, αδελφοί μας και Εβραίοι. Ένα μήνυμα που δεν το συνήθιζε μέχρι τώρα η Τουρκία. Άρχισε και αυτό τώρα να ανεβαίνει σιγά σιγά και στο Twitter. Να δούμε αν θα το κάνει και το ίδιο και του χρόνου. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.